Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, Έλληνες πατριώτες, το τελευταίο δεν πρέπει να το φωνάζουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστούμε εθνικιστές, χουντικοί, ακροδεξιοί. Έναν μεγάλο αγώνα να αποτρέψουμε με τη φωνή μας, με την παρουσία μας, με την ενεργή μας παρουσία, μια μεγάλη προδοσία. Ναι φίλοι μου, είναι προδοσία το ξεπούλημα της Μακεδονίας, το ξεπούλημα του ονόματος της πατρίδος μας. Και κάποιοι κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, ενώ άλλοι το αντιπαρέχονται για κομματικές σκοπιμότητες. Βάζουν και τα παπαγαλάκια να προβάλλουν επιχειρήματα. Λένε 153 χώρες τους λένε Μακεδονία. Τους απαντώ, χωρίς την υπογραφή της Ελλάδος τόσα χρόνια παραμένουν αβάπτιστοι. Γιατί? Γιατί όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ζητούν την ελληνική έγκριση. Θα τη δώσουμε? Μα από το 50 οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν αποδεχθεί τη σοσιαλιστική Μακεδονία του Τίτο. Εμείς έτσι το παραλάβαμε. Απαντώ! Κάποιοι ξεχνούν την ψήφιση το 31 ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους από τους αριστερούς. Δεν θα επεκταθώ για ευνόητους λόγους. Λένε ο προσδιορισμός μπροστά από τη Μακεδονία, Ανωβόρεια Νέα κλπ. Είναι ελληνική νίκη. Τους απαντώ. Δηλαδή εμείς τι θα είμαστε? Κάτω Μακεδόνες, Νότιο Μακεδόνες, Παλιό Μακεδόνες. Μα δεν καταλαβαίνουν ότι η συνέχεια είναι να μας απαγορεύσουν να χρησιμοποιούμε εμείς το όνομα Μακεδονία, γιατί θα το έχει ένα ολόκληρο κράτος. Το καταλαβαίνουν, σας πληροφορώ, και το υποψιάζονται και οι διαπραγματευτές. Γι' αυτό θέλουν αλλαγή του συντάγματος της γείτονας χώρας. Προχωρούν όμως οι διαπραγματεύσεις και χορεύουν όπως βαράει τον ταούλι ο ξένος δάχτυλος, που σίγουρα κάτι θέλει να πετύχει, και προχωρούν στην προδοσία. Θα τους αφήσουμε? Ο Πρωθυπουργός για την ελληνική νίκη δίπλα στον προδότη τον Μπουτάρη, που χαρίζει την πατρίδα του με την ίδια ευκολία που θαυμάζει τον Κεμάλ και δεν δίνει μία άσκο τον Έλληνε στον Πόντο, κατά δικιά του δήλωση και μάλιστα πιο αισχρή. Σύμβουλος του Πρωθυπουργού χαρακτηρίζει όσους συμμετέχουν σε συλλαλητήρια αγράμματα εθνίκια. Να έρθει να συγκριθούμε. Ποιος είναι αγράμματος και ανιστόρητος? Ποιοι είναι εθνίκια πατριώτες και ποιοι προδότες? Ποιος χαρακτηρισμός έχει πιο βαρύνουσα σημασία? Προτιμώ το εθνικιστής πατριώτης παρά το προδότης. Και το χρέος στην πατρίδα μου δεν μου επιτρέπει να ανεχτώ την καπήλευση του ονόματός της, όταν ξέρω ότι το έδαφος της έχει ποτιστεί με αίμα ηρώων. Θα το ανεχτούμε? Σήμερα δώσαμε ένα ηχηρό μήνυμα σε εκείνους που θεωρητικά μόνο είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν. Ένα μήνυμα ότι ο κυρίαρχος είναι ο λαός
και έχει φωνή, αλλά και ψήφο. Δημοψήφισμα. Τους ρωτώ, δεν σας φτάνει αυτή η φωνή? Κάντε δημοψήφισμα. Αλλά δεν το τολμάτε, δεν το τολμάτε, γιατί η καταγραφή του κόσμου θα γίνει χήμερος να σας καταπλακώσει. Η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελλάδα. Κανένα όνομα που να περιέχει τη λέξη Μακεδονία ή παράγωγό της στο κρατήδιο των Σκοπίων. Όχι. Σας ευχαριστώ και να ξέρετε, η Μακεδονία και πάλι θα νικήσει.